Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ατελείωτα φαίνεται να είναι τα προβλήματα στο νεοσύστατο ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στον ΕΦΚΑ, όπως καταγγέλουν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε στάση εργασίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Να τα δούμε όλα λίγο πιο αναλυτικά. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά υπάρχουν προβλήματα και αυτά δεν αφορούν μόνο τους ασφαλισμένους, που σε πολλές περιπτώσεις ήταν εισφορές πολύ διαφορετικές ή πολύ ψηλότερες από ό,τι περίμεναν. Έχουμε και το κομμάτι το λειτουργικό. Από τη στιγμή που μιλάμε για συγχώνευση ταμείων, βγαίνουν πολλά πράγματα στην επιφάνεια και από ό,τι φαίνεται είναι πολλά τα προβλήματα και περισσότερα από ό,τι περίμεναν και οι ίδιοι οι θύνοντες νοές του όλου εγχειρήματος. Τα πιο συνηθισμένα από αυτά έχουν να κάνουν, το πιο κλασικό είναι περιπτώσεις συνωνυμίας. Είμαι εγώ Δημήτρης Πεφάνης και είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Υπάρχει όμως και ένας άλλος Δημήτρης Πεφάνης, ο οποίος είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ. Υπάρχει και ένας άλλος Δημήτρης Πεφάνης που είναι ασφαλισμένος σε ένα άλλο ταμείο. Στον ΕΦΚΑ είμαστε η ίδια οντότητα, ο ίδιος λογαριασμός. Κάποιος χάνεται από όλους αυτούς. Κάποιοι χάνονται, κάποιος βγαίνει κερδισμένος, γιατί μπορεί να εμφανιστεί ότι είναι ασφαλισμένος για πολύ περισσότερα χρόνια σε υψηλότερη ασφαλιστική κλίμακα. Κάποιος άλλος όμως να βρεθεί να πληρώνει πολλά περισσότερα χρήματα από αυτά που πραγματικά θα έπρεπε να πληρώσει. Πρόβλημα λοιπόν σε αυτό, και γιατί πρέπει να βρεις τον παλιό φάκελο, να εξηγήσεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, ότι έχεις άλλες ασφαλιστικές καλύψεις. Και εντάξει, αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε μια ηλικία που έχει το χρόνο μπροστά του να το διευθετήσει, μπορεί να πεις ότι okay, δεν είναι τόσο μεγάλη η καταστροφή. Είναι μεγάλος άνθρωπος όμως, βέβαια. Είναι... Και σκέψου ακόμα περισσότερο τι συμβαίνει σε περιπτώσεις ανθρώπων που είναι κοντά στη σύνταξη, που θέλουν να καταθέσουν τα χαρτιά τους για να πάρουν σύνταξη. Καθυστέρηση. Πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, πολύ μεγάλο προβλήματα στον υπολογισμό τη σύνταξη κ.ο.κ. Άλλη κλασική περίπτωση είναι να εμφανίζεται ότι δουλεύει από τα γενοφάσκια σου. Και προσωπική εμπειρία, εγώ εμφανίζομαι ότι δουλεύω από τα 15 ή τα 16 μου. Το οποίο δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Θεωρητικά θα μπορούσα να έπαιρνα και σύνταξη πιο γρήγορα, αλλά μάλλον επειδή δεν θα συμβεί αυτό, υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Προφανώς και όλα αυτά τα προβλήματα έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλο θέμα και στο κομμάτι της εξυπηρέτησης πελατών για τον ΕΦΚΑ, όταν δέχεται τόσα πολλά αιτήματα, κάποια από τα οποία είναι και αρκετά έντονα, γιατί είτε είναι περισσότερα χρήματα, είτε είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό δημιουργεί θέμα. Είναι λογική η αντίδραση των εργαζομένων. Από εκεί και πέρα, βέβαια, καθώς ακόμα εκκρεμούν υπουργικές αποφάσεις και κυρίως διευκρινιστικές εγκύκλοι, αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει με τις εισφορές και στα πάρα πολλά λογιστήρια επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ειδικά αν μιλάμε για εργαζόμενους με μπλοκάκια, εργαζόμενους με απόδειξη δαπάνης, που δεν είναι απλώς ένας μισθωτός, που έστω είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, φτάνεις και σε πολλές περιπτώσεις εταιρείες ακόμα δεν έχουν πληρώσει εξωτερικούς συνεργάτες, γιατί δεν έχουν καταλάβει τι θα πρέπει να πληρώσουν. Κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά έχουμε φτάσει εσύ ως τέλη Φλεβάρη, προσεγγίζουμε τις αρχές του Μάρτη και το πρόβλημα αυτό παραμένει. Μένει λοιπόν πότε θα λυθεί, αλλά και τι ταλαιπωρία ακόμα θα υποστούν όσοι ήταν οι άτυχοι και έπεσαν σε αυτές τις περιπτώσεις.